Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στις αθλιολογίες. Και βεβαίως σήμερα, εκτός από το θέμα, είπαμε, της πρώτης ομάδας, θα μιλήσουμε και για τους Νεράδες. Μια ομάδα η οποία έκανε αξιόλογη πορεία τα δύο τελευταία χρόνια στο Κερκυραϊκό Πρωτάθλημα με αξιώσεις. Και μάθαμε ξαφνικά ότι σταματάει τις προπονήσεις της, το έργο της, όλο όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Δημήτρης Ελεμάνος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα σας. Να δούμε καταρχήν λίγο αυτή την ομάδα η οποία δύο χρόνια προσπάθησε με νύχια και με δόντια να κάνει ό,τι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς περάσατε στην εποχή με τον Γιάννη Σφακιανάκη προπονητή. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Ζήσαμε ένα όνειρο των δύο χρόνων. Για το σωματείο μας ήταν πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε. Ήταν κάτι το φανταστικό, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας βοήθησαν και μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Σφακιανάκης, όπως και ο Μιχάλης Οπάγκαλης από την περσινή χρονιά. Βεβαίως. Ως και τον κύριο Δημήτρη Βλαχόπουλο, ως γενικό αρχηγό που τον είχαμε σχεδόν δύο χρόνια. Mm-hmm. Και όλους αυτούς που συμμετέχαν στην προσπάθειά μας, τον κερκυραϊκό κόσμο, φίλαθλο, τους σπόνσορες που μας στήριξαν, που μας πίστεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Δύο χρονιές πήγαμε στην πηγή, τελικά νερό δεν ήπιαμε. Και με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους, έτσι, βαθμολογικά, ήσασταν και 20 βαθμούς δυστυχώς, πάνω. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω πως φέτος μια κερκυριακή ομάδα θα καταφέρει να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι το επόμενο βήμα μετά το ερασιτεχνικό, να υπάρχει ένα επόμενο σκαλί. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει για αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν από ακαδημίες, από K20 της ΠΑΕ, από K17, K15. Πρέπει να υπάρχει ένα σκαλοπάτι. Πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτεί. Εμείς δεν στηριχτήκαμε ούτε από την πολιτεία, ούτε από τους τοπικούς φορείς. Μόνοι μας, ό,τι καταφέραμε, δεν είχαμε τις κατάλληλες βοήθειες. Και μάλιστα είχατε εκφράσει ότι υπήρξε βοήθεια και συμπαράσταση από τον αθλητικό όμιλο Κασιόπη Κέρκυρα ακόμη και στις μετακινήσεις. Εκεί να ευχαριστήσω που μας βοήθησε μόνο η ΠΑΕ. Αυτό συγγνώμη για την παρέλειψη. Αλλά από τους υπόλοιπους φορείς όπου ζητήσαμε βοήθεια δεν μας δόθηκε και με λυπή. Τώρα πάμε στα παιχνίδια μπαράζ. Εκεί που υπήρξε μάχη και ο κόσμος είδε, νομίζω, όσος κόσμος παραβρέθηκε στο γήπεδο, ότι οι αναμετρήσεις ήταν λίγο αμφίρροπες. Αναμετρήσεις οι οποίες σχολιάστηκαν ίσως για αδικίες, ίσως για τον τρόπο διατησίας. Υπήρξαν διάφορα τέτοια σχόλια εις βάρος, ότι αρκετοί δούλεψαν εις βάρος σε εισαγωγικά των συναράδων. Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά. Απλά ήμασταν εκεί στο γήπεδο μαζί και τα βλέπαμε. Μας αφήνει μια πικρία, γιατί τότε πάρα πολλοί κόσμος δεν γίνεται με την ίδια ομάδα να μας έχουν στείλει δύο φορές τον ίδιο διαιτητή, τον κύριο Καραλιόλιο. Δηλαδή αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Δηλαδή ο ίδιος διαιτητής να μας παίξει μέσα στα Τρίκαλα και ο ίδιος διαιτητής να μας παίξει μέσα στην Κέρκυρα. Πήραμε τηλέφωνο την ΕΠΟ, κάναμε το δικό μας παράπονο, μας είπε ότι υπάρχει ενδιάμεση αγωνιστική, άρα λέει μπορεί να γίνει και αυτό. Λέω, αν μπορεί να γίνει σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, το αποδεχόμαστε. Τώρα, ήταν η απόφαση δύσκολη. Πώς φτάσατε στο να αποφασίσετε να μην συνεχίζετε στο πρωτάθλημα? Γιατί θα μπορούσε η ομάδα να συμμετέχει χωρίς να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή να κάνει μια προσπάθεια διαφορετική. Ακριβώς. Όπως λέει και ο λαός, αν δεν κάνεις πίσω, δεν ξαναπάς πάλι μπροστά. Εμείς μετά τις εκλογές που είχαμε τον Ιούλιο, η Λαϊκή Συνέλευση, όχι εμείς, αποφάσισε ότι η ομάδα πρέπει να σταματήσει, να ξανασυσταθεί το σωματείο σε γερές βάσεις. Θα το πω και στον αέρα, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ότι ο αθλητικός όμιλος Ιωνάνος το 2010, επί Δημαρχία Σπύρου Κροκίδης στο Δήμο Παρελίων, έχει αγοράσει ένα οικόπεδο των 10 στρεμμάτων, βρίσκεται μέσα στο χωριό των Συναράδων. Ο στόχος της είναι να το αρχίσει σιγά σιγά να το κατασκευάσει. Έχουμε έρθει σε επαφή με το Δήμο. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον κύριο Νικολίζο, τον Δήμαρχο Κεκυραίων, Κερκύρας. Μου έδωσε το λόγο του ότι θα προσπαθήσει να το εντάξει στο ΕΣΠΑ. Θα είναι ένα και μοναδικό έργο ως αθλητική υποδομή στο νησί, την σεζόν που τρέχει και το ΕΣΠΑ.
Πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα μόνο και θα χτίσουμε ακαδημίες. Η απόφαση για να σταματήσουμε ήρθε ως εξής. Από τη στιγμή που δεν είχαμε δικά μας παιδιά από τον τόπο μας, από το χωριό μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί κάθε προσπάθεια που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια μας κόστισε αρκετά χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες και η κρίση που περνάμε δεν μας επιτρέπει όταν ο συνανθρωπός μας δυστυχάει, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοια βήματα στις μέρες που περνάμε. Πάντως η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι είχε μαζέψει την αφρόκρεμα. Έβλεπες ποδοσφαιριστές στους συναράδες να αγωνίζονται και έλεγες ότι καλύτερο υπάρχει στο νησί, τουλάχιστον μετά την πρώτη ομάδα, υπήρξε στην ομάδα των συναράδων. Έτσι δεν είναι? Και ταλέντα και μικρή και πιο μεγάλη. Ένα πολύ ωραίο έτσι, πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εικόνα τελική. Ωραία εικόνα, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας δικαίωσε. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο ότι ο Κερκυραίος ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει ενδιαφέροντα. Δεν πρέπει να είναι ένας περιπατητής φέτος να πηγαίνει στις Συνεράδες, του χρόνου να πηγαίνει στον ΟΦΑΜ, την τελευταία χρονιά να πηγαίνει στον Κρόνο. Υπάρχει μια σταθερότητα εννοείται. Να έχουν προοπτικές, να έχουν προοπτικές και βλέψεις ότι μπορούν. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και από νεοτροπία και από ήθος και από τεχνική κατάρτιση. Απλώς δεν έχουν, πιστεύω, τους αρέσει να κάνονται στην Κέρκυρα και να είναι οι λεγόμενοι γυρολόγοι. Αυτό δεν τους θυμάει, πιστεύω, γιατί καμία ομάδα πιστεύω ότι δεν θα ξαναμαζέψει αυτό το υλικό που είχαμε. Αυτό πάει προς συγκεκριμένους παίκτες ή προς όλους τους παίκτες? Σε γενικότερη άποψη. Καμία ομάδα δεν θα μαζέψει αυτούς τους ποδοσφαιριστές όπου είχαμε μαζέψει εμείς και δεν καταφέραμε από τους τέσσερις στόχους όπου είχαμε να πάρουμε μόνο τον έναν. Είχαμε το Super Cup, το χάσαμε. Είχαμε το κύπελο, το χάσαμε. Είχαμε την άνοδο, τη χάσαμε. Και πήραμε μόνο ένα πρωτάθλημα. Αν μια ομάδα πρόκειται να πάρει ένα πρωτάθλημα και να έχει μάσει την καλύτερη αφρόκρεμα, πιστεύω δεν αξίζει κάποιο. Εκεί οπότε τι έφταιγε? Όταν έχει την ελίτ, όταν έχει έναν καλό προπονητή, ο οποίο προσπαθεί και τα αποτελέσματα είναι έτσι, υπάρχει καλή συνεργασία. Τι έφταιξε, πιστεύετε, και δεν ήρθε ένα από του στόχου, του βασικού? Είναι αυτό που σα είπα, ότι δεν έχουν βλέψει για παραπάνω. Δεν του διαφέρει το παραπάνω. Θέλουν να είναι εδώ στο νησί, να παίζουν εδώ στο τουρνουά. Βέβαια, όταν τάθημα. Υπάρχει 20-25 διαφορά πόντος, υπάρχει αυτή η διαφορά, επαναπάβεσαι λίγο, έτσι δεν είναι? Επαναπάβεσαι και πλέον δεν σε πειράζει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα πάρουν τα χρήματά τους. Δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Τέτοια θέματα όμως δεν υπήρξαν με εκκρεμότητες όσον αφορά οικονομικές εκκρεμότητες της ομάδας, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν, ναι, δεν μπορώ να πω που δεν υπήρχαν. Ενώ τώρα που προχωρείτε στην παύση των εργασιών της ομάδας. Υπάρχουν κάποιες πέρσινες εκκρεμότητες. Είχαμε μια ελπίδα μήπως καταφέρουμε και τις βγάλουμε πριν το τέλος της σεζόν. Είχαμε προσπαθήσει με κάποιους ανθρώπους να έρθουμε σε επικοινωνία. Μας λέγανε ότι να δούμε, θα έρθει η κρίση, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ήταν και εποχή δυσκολία, αλήθεια. Ήρθε και το Capital Control και μας τελείωσε. Να σας ρωτήσω λίγο πώς προέκυψε, γιατί μου κάνει πολύ εντύπωση. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο βέβαια το μήνυμα ότι υπήρχε συνεργασία με την πρώτη ομάδα του νησιού. Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε μέσα από μια καλή συνεργασία με τον κύριο Αργυρό και θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσίως. Με τον μόνο που είχα σχέση και τον κύριο Αλεξόπουλο. Προέκυψε μέσα από μια συζήτηση και από σκέψεις οι οποίες ήταν για το καλό του κερκυραϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, είχαμε κάνει και εμείς κάποιες σκέψεις οι οποίες λέγαμε ότι καθώς ένα παιδί φεύγει από την ΚΑΠΑ 20, γιατί να μην πάει να παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική, να κάτσει 2 χρόνια, 3 χρόνια π.χ. και ώστε να είναι έτοιμο να πάει, να δούμε κι εμείς κάποτε έναν κερκυραίο ποδοσφαιριστή στην Super League και να πάμε να δούμε τον Κούρκουλο, τον Γραμμένο. Το οποιοδήποτε τέλος πάντων, που θα είχε μια απορία. Ακριβώς. Αυτό. Και ήρθαμε σε αυτή τη συζήτηση. Οι απόψεις μας ήταν καλές, είχαν ταυτιστεί και έτσι προχωρήσαμε. Από εκεί πέρα όμως δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς, όπως το λέω, ότι είμαστε μόνοι μας. Όταν πήγαμε στα Τρίκαλα και παίξαμε με τη Φαρκαδόνα, ήρθε ο πρόεδρος της ΕΠΣΟ των Τρικάλων, ένας κύριος, όπου είχε ένα αυταρχικό στυλ, μπήκε μέσα στα αποδυτήρια των διαιτών, έκατσε μία ώρα με τον κύριο Καραλιόλιο. Εμείς εδώ δεν ήρθε να μας δει κανείς, ούτε να μας συμπαρασταθεί. Κανείς δεν ήρθε. Υπάρχουν παράπονα από την ΕΠΣ Κερκυράς και από την ΕΠΣ Κερκυράς? Θα το έλεγα παράπονα, αλλά συμπαράσταση, είμαστε Κερκυραίοι. Ναι.
αυτό που γίνεται τώρα με την ΠΑΕ, όπου ένα νησί, μια ομάδα, αυτό δεν το έχουν έξω. Έξω είναι μια γροθιά. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε ο ένας να βγάζει το μάτι του αλλού. Έχουμε κάποιες διχόνοιες. Αυτό πρέπει να φύγει από πάνω μας. Πιστεύετε τώρα ειλικρινά, ίσως χαρήκανε κάποιοι που η ομάδα έφυγε? Πάρα πολύ. Γιατί? Δεν πίστευαν ότι. Να πω λίγο τυπικά ότι η θέση των συνάδελφων στην Α1 κατηγορία δικαιούται να καταλάβει η τέταρτη τη Α κατηγορία Κόρφου FC, η τιμένη των τελικών, το play-offs, ενώ τη θέση τη Κόρφου FC στην Α κατηγορία δικαιούται να πάρει ο τέταρτο τη Β κατηγορία Βασιλάτικα, η τιμένο του περσινού τελικού των play-off κόντρα στον Εθνικό Περιουλάδων. Άρα η ομάδα Κόρφου FC παίρνει τη θέση σα και τα Βασιλάτικα τη θέση του Κόρφου FC. Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε έτσι, χαμογέλασε κάποιον όταν βγάλετε αυτή την ανακοίνωση ότι σταματά η λειτουργία τη. Χάρηκαν δηλαδή, σωματεία ή άνθρωποι του αθλητισμού, πιστεύετε, στο νησί? Εντάξει, συνήθως όταν κάποιος σταματά. Δεν μιλάω για τις ομάδες που ανέφερα πριν, έτσι. Δεν μιλάω για την Κόρφο FC ή τα Βασιλάτικα, γιατί δικαιούται ούτως ή άλλως να καταλάβουν τις θέσεις που είπαμε. Μιλάω γενικότερα. Γενικότερα πιστεύω ότι είχαμε κάποιες έχθρες, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Ήταν καθαρά ανταγωνιστικές. Ναι. Εκτός από ένα συμβάν που είχε συμβεί στον Πετρητή κάτω, πέρσι σε ένα παιχνίδι που μας χτύπησαν. Εκεί υπήρχαν κάποιες ψιλοέχθρες, αλλά μέχρι εκεί δεν το προχωρήσαμε κι εμείς. Δεν έχουμε το επίπεδο του αθλητικού ομίλου στην Ελλάδα δεν είναι τέτοιο το οποίο να κρατάει κακίες. Πάντα είχαμε κοινωνικούς σκοπούς, ερασιτεχνικούς σκοπούς. Δεν είχαμε σκοπούς οι οποίοι θα έβλαπτε το κερκεραϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι ξεκινήσαμε, φτάσαμε ως εδώ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία. Έχουμε κατακτήσει ένα double. Έχουμε πάει στον προημιτελικό των ερασιτεχνών Κύπελλου Ελλάδος. Εντάξει, δύο φορές στα μπαράς, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε πίσω και να πάμε πάλι μπροστά. Ωραία. Θέλω να. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Παρασκευαίδη, τον αρχηγό του αθλητικού ομίλου Κασιόπη Κέρκυρα, να πάμε να δούμε ποιος είναι ο στόχος σας. Δηλαδή, του χρόνου μπορεί να ξαναγίνει ομάδα, του παραχρόνου, σε δύο χρόνια, υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο? Το πλάνο μας είναι για διετία. Ναι. Για διετία. Θα χτίσουμε ακαδημίες, ήδη έχουμε αρχίσει. Ήδη θα έχουμε πάρει άδεια από τον αντιδήμαρχο περιοχής, τον κύριο Καρίδη, να μπούμε και να διαμορφώσουμε το χώρο του γηπέδου μας, ναι, με δικά μας έξοδα. Ναι. Το ξαναλέω αυτό. Οι πόροι πώς θα βρεθούν τώρα που υπάρχει? Οι πόροι θα προσπαθήσουμε από εράνους, από ανθρώπους όπου μας αγαπάνε τόσα χρόνια. Είναι πλάι μας και όλοι οι φορείς του χωρίου, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι η Φιλαρμονική, όπως είναι ο Σύλλογός μας, ο Πολιτιστικός. Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, έχουμε ταυτιστεί στις απόψεις. Πιστεύω ότι στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε ξεκαθαρίσει κάπως το γηπεδικό και θα μπορούμε πλέον να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ωραία, πείτε μου και λίγα λόγια τώρα για την πρώτη ομάδα. Μια και είναι το θέμα συζήτησης σήμερα, θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Γιώργο Παρασκευαίδη. Μόλις τελείωσε η προπόνηση του αθλητικού ομίλου Κασιόπη Κέρκυρα. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας για όλα αυτά που γίνονται. Ακούσαμε πριν και τον νομικό σύμβουλο της ομάδας. Υπάρχει αισιοδοξία. Τι πιστεύετε εσείς? Πιστεύω ότι πρέπει με πάσα θυσία η Κέρκυρα να μείνει στην Super League. Είναι τιμή για την Κέρκυρα να υπάρχει μια κερκυριακή ομάδα. Δίνει ελπίδα, δίνει μέλλον στα παιδιά, στους νέους. Έχουν στόχους. Πιστεύω ότι θα λυθεί αυτή η παρεξήγηση, πιστεύω ότι θα τελειώσει με αίσιο τέλος και πρέπει όλοι οι Κερκυραίοι μια φωνή να υπερασπίσουμε αυτή την διαδικασία, γιατί όπως λένε μια ομάδα, ένα νησί, ανεξάρτητα εάν θέλουν κάποιοι να την λένε Κασιόπη Κέρκυρα, Κέρκυρα είμαστε, Κέρκυρα. Τώρα, αν ανέβαινε και καμία άλλη ομάδα από στη Γάμα ή στη Δήτα και σιγά σιγά γινόντουσαν κάποια βήματα άλλα, θα ήταν ευχής έργων. Θα ήταν ευχής έργων, γιατί εφέτος ανεβαίνουν δύο ομάδες από κάθε όμιλο και θα είναι ευχής έργων να ανέβει μία ομάδα. Ωραία.